Με τρία μόνο χρόνια μνημονίου έχουμε καταστροφή της μεσαίας τάξης, διάλυση των υποδομών, υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος κατεδαφίζονται και παραδίδονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Εργασιακή νομοθεσία και δικαιώματα δεν υφίστανται πλέον. Η κοινωνία καταραίει. Χιλιάδες αυτόχειρες, εκατοντάδες χιλιάδες στα συσίτια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Όλο και περισσότεροι δουλεύουν χωρίς να πληρώνουν. Άνθρωποι πεθαίνουν δίπλα μας από την πείνα και το κρύο, κινούνται στα παγκάκια και τα πεζοδρόμια. Σκουπιδοδίφηση, επαιτία, εκπόρνευση, τα ναρκωτικά σε υπερπροσφορά καταστρέφουν την νεολαία, μηδενίζοντας την όποια διάθεση αντίστασης. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, τώρα, σήμερα, θα πάψουμε να υπάρχουμε σαν λαός και σαν πολιτισμός. Η μόνη προοπτική για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι σύγκρουση, ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίγνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Αντιθέτως, όποιος λαός απεμπόλυσε τα αγωνιστικά αντανακλαστικά του, έχασε τα πάντα. Όποιος δεν αποδέχεται τον αγώνα, όποιος προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση που μας έχει επιβληθεί, τότε απλά θα οδηγηθεί στη δουλεία με τη θέλησή του. Πρώτη προϋπόθεση φυσικά η εκδίωξη του πολιτικού προσωπικού, όλων. Παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, δίμευση περιουσίας τραπεζών, κλεφτών πολιτικών και συγγενών τους. Έξοδος από Ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπές συμμαχίες. Αναζήτηση, δημιουργία και νέων συμμαχιών. Ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους και άρνηση κάθε πληρωμής του. Ακύρωση όλων των συμφωνιών και συμβάσεων που έκαναν οι δοσύλλογες κυβερνήσεις. Ανάπτυξη με ίδια μέσα, με νέους φορείς χρηματοδότησης και με κοινωνικό έλεγχο. Οργάνωση εξ αρχής υγείας, παιδείας και κοινωνικού κράτους. Πρώτα-πρώτα σταματάμε να τους πληρώνουμε. Ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, εφορίες και λογαριασμούς. Δεν θα αφήσουμε να πεθάνουν τα παιδιά μας για να πληρώνουμε τους δυνάστες μας. Ομάδες περιφρούρησης σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, ενάντια σε κατασχέσεις, κόψιμο ρολογιών ηλεκτρικού νερού, με ειδοποίηση μέσω κινητών, διαδικτύου, να μαζευόμαστε ακαριά, να τους ξυλοφορτώνουμε και να τους εκδιώκουμε όλοι μαζί. Το κίνημά μας θα βρει χιλιάδες τρόπους, αρκεί η σκέψη μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ραβδί και χτίσιμο πρώτα-πρώτα σε υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε συνδικαλιστές και δημοσιογράφους, όπου τους πετυχαίνουμε. Ραβδί και χτίσιμο σε φορατζίδες, στους μπάτσους, στους σεκιουριτάδες, στους ελεγκτές, στους προπαγανδιστές του εχθρού, στους έμπορους ναρκωτικών, στους εισπράκτορες και σε κάθε πληρωμένο της ανάγκη των τραπεζών και του κράτους. Κάνω έκκληση σε όλους τους συντρόφους που υιοθετούν την αντάρτικη δράση, ελεύθερους και αιχμάλωτους, έκκληση για ενότητα στην πράξη. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Έχουμε πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν κάνεις ψηλή κουβέντα. Δίνεις μάχες. Σύντροφοι της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι, στηρίξτε και πλαισιώστε το εγχείρημά μας. Βγάλετε ανακοινώσεις υποστήριξης. Βοηθήστε σε επίπεδο αναλύσεων και προτάσεων. Σύντροφοι της άκρας αριστεράς και της αναρχίας, όσοι έχετε ακόμα μέσα σας στο μικρόβιο της επανάστασης, ξεχάστε τις διαφορές και τις οριοθετήσεις. Δεν είναι καιρός για εσωστρέφεια και αυτοκατανάλωση. Είναι η ώρα της μάχης. Ο εχθρός είναι απέναντι και εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι. Ξεκινήστε σήμερα, τώρα, πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά. Δεν έχουμε πλέον καιρό για χάσιμο. Δεν θα έρθει ο λαός να μας βρει στα γραφεία μας. Εμείς θα πάμε εκεί. Δική μας δουλειά είναι να ανάψουμε το φυτίδι. Σύντροφοι της μαζικής και της ένοπλης δράσης, ελεύθεροι και αιχμάλωτοι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τώρα είναι δική μας ώρα, όπως το 41 ήταν του Άρη και το 21 του Καραϊσκάκη. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών. Πρέπει να σταθούμε περήφανοι απέναντι στην ιστορία. Καλή ανάμωση στα γοναράδικα.